Είναι γνωστό σε όλους πως είμαι περήφανος Έλληνας και περήφανος Σαλονικιός. Λίγες πόλεις στον κόσμο μπορούν να αντιπαραβάλουν τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, τους πρωτοποριακούς επιστήμονες και τους φιλόξενους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Από το βήμα της νέας επένδυσης της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, ο Αλμπέρ Μπουρλά δηλώνει περήφανος που η Ελλάδα έχει το εθνικό κεφάλαιο για να στελεχώσει τα δύο νέα κέντρα επιχειρησιακών λειτουργιών και ψηφιακής καινοτομίας της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι στο κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη ήδη έχουν ξεπεράσει τους 500. Οι περισσότεροι από τους οποίους είναι επιστήμονες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Και με το 15% αυτών να είναι Έλληνες του εξωτερικού που γύρισαν στην πατρίδα τους για να δουλέψουν εδώ. Η καρδιά του έμψυχου δυναμικού της Pfizer είναι η απόφοιτη των δημοσίων πανεπιστημίων μας, κυρίως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα από τα 6 κέντρα της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Με τη συνδρομή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το κέντρο της Pfizer έχει ως στόχο να βρίσκεται κοντά στους ασθενείς με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων γρήγορα και με ασφάλεια. Το παρόν στα εγγένεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με νέους που ήρθαν από το εξωτερικό. Και εγώ επέστρεψα από εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, Ιμπηρία. Μετά από 9 χρόνια επέστρεψα και εγώ στη γενέτειρά μου, Θεσσαλονίκη. Γύρισα και εγώ για τη Pfizer. Ήμουν στην Ολλανδία 11 χρόνια. Πριν από αυτό ήμουν στη Σουηδία άλλα 3 χρόνια. Σύμφωνα με τον Αλμπέρ Μπουρλά, σε βάθος δεκαετίας το κέντρο της Pfizer θα συμβάλλει στο ΑΕΠ με 0,4% ενώ θα δημιουργηθούν 1.000 θέσεις εργασίας.